Η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων άσχημη. Τα καταστήματα κάνουν ακόμη και μηδενικούς τζίρους. Ωστόσο, ο Έλληνας φαίνεται πως δεν τα παρατάει. Σκέφτεται και δημιουργεί. Κάνουν προσπάθειες να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές και να φέρουν τον κόσμο κοντά με νέες ιδέες. Ένα ιχθυοπολείο με ζαδοπολείο σκέφτηκαν και άνοιξαν στην Πάτρα. Αγοράζετε τα ψάρια σας στο κατάστημα και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να τα μαγειρέψετε, σας τα ψήνουν και είτε τα τρώτε εκεί είτε τα παίρνετε πακέτο. Οι εποχές μπορεί να είναι δύσκολες και η οικονομική κρίση να έχει τσακίσει τους περισσότερους. Όμως η εφευρετικότητα κάποιων πολιτών δεν σταματά. Βλέπουμε μια επιχείρηση όπου εδώ μπορείτε να φάτε το ψάρι που θα έχετε αγοράσει λίγα λεπτά νωρίτερα από το διπλανό μαγαζί. Φρέσκο, σε μια προσπάθεια και οι επιχειρηματίες να προχωρήσουν, να γίνουν καλύτεροι και να παρουσιάσουν κάτι καινούριο στο κοινό. Επειδή είμαστε παραγωγοί, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στον κόσμο τις πιο οικονομικές τιμές πάνω στο χώρο των ψαριών. Και επειδή βρήκαμε το χώρο, τον κατάλληλο, στο κέντρο της Πάτρας, ήρθαμε σε μια πολύ καλή περιοχή. Θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε, να ξεχωρίσουμε και προσφέρουμε στον κόσμο το καλύτερο, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε παραγωγοί και μπορούμε να προσφέρουμε και σε καλές τιμές, αλλά και έχουμε τη δυνατότητα σε μεγάλη ποικιλία στον κόσμο να δώσουμε αυτά που πρέπει. Θέλει κάποιος λοιπόν να φάει ψάρι, αντί να το πάρει το φρέσκο ψάρι και να πάει σπίτι του, που το ψήνεται δίπλα. Ναι, έχουμε τη δυνατότητα αυτή να προσφέρουμε πακέτα με ψημένα ψάρια. Έρχονται εδώ, μπορούν να διαλέξουν ό,τι ψάρι νομίζουν και να ψήσουμε. Τις τιμές μας ούτως ή άλλως τις βλέπουν στο χώρο μας. Έχουμε και αρκετά μαγειρευτά φαγητά, τα οποία η κάθε νοικοκυρά μπορεί να πάρει στο σπίτι της. Με θέληση, υπομονή, οι Έλληνες συνεχίζουν να προσπαθούν και δεν το βάζουν κάτω.